Συνεχίζουμε. Εύη Σπανού, η οποία βρίσκεται σε ένα καταφύγιο ζώων στην περιοχή των Γουβών. Εύη, ο λόγος σε σένα, και δίπλα σου έχεις τον κύριο Μανώλη Σπαθαράκη, ο οποίος είναι ιδρυτής και υπεύθυνος εκεί του καταφυγίου. Εύη. Καλό σας απόγευμα, εδώ από το καταφύγιο ζώων στις Γούβες. Ένα καταφύγιο το οποίο φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 150 ζωάκια, σκυλάκια και γατούλες, τα οποία θα μείνουν για μερικούς μήνες εδώ μέχρι να βρουν εν τέλει το σπίτι το οποίο θα τα φιλοξενήσει για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το καταφύγιο αυτό, όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Μανώλης Σπαθαράκης, πριν από 14 χρόνια δημιουργήθηκε και μέχρι τώρα αδιάκοπα καθημερινά δίνει τον δικό του αγώνα προστατεύοντας αυτά τα ζώα, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κύριος Μανώλης Σπαθαράκης. Είστε ιδρυτής και υπεύθυνος εδώ στο καταφύγιο. Καλώς σας βρήκαμε σε ένα ξεχωριστό μέρος. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ την TV Κρήτη και εσάς προσωπικά που ήρθατε για την ευαισθησία σας να προβάλλετε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα που αναφέρεται στη ζωή. Γιατί ο αγώνας που γίνεται εδώ είναι να βοηθήσουμε τη ζωή να πάει παραπέρα. Το κάθε ζώο που βλέπετε εδώ ή στον δρόμο εκφράζει τη ζωή, δηλαδή το υπέρτατο αγαθό που έχουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό υπηρετούμε, αυτό βοηθούμε. Εσείς, κύριε Μανώλη, ξεκινήσατε πριν από 14 χρόνια, όπως μας είπατε, βρίσκοντας 2-3 ζωάκια και αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς το πώς θα προστατευτούν αυτά τα ζώα. Έχουν περάσει χιλιάδες ζωάκια από τα χέρια σας τα τελευταία 14 χρόνια. Μάλιστα. Όταν είδα το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε, εγώ έμενα Αθήνα πολλά χρόνια, όταν κατέβηκα και διαπίστωσα αυτό το απερίγραπτο θέαμα που έβλεπα στους δρόμους, πήγα και βρήκα τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Νικολακάκη, τον Γιώργο. Του εξέθεσα το θέμα και του είπα κάτι πρέπει να κάνουμε. Και σαν δημοτική αρχή, αλλά και εμείς σαν πολίτες. Πρέπει να βοηθήσουμε να το λύνουμε. Αν όχι να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Νικολακάκης, ένας ευαίσθητος άνθρωπος με κουλτούρα και παιδεία, καθηγητής, το είδε ζεστά το θέμα και μου είπε ναι, κάτι θα κάνουμε. Εν πρώτης μας βοήθησε με κάποια υλικά και με νερό που υδροδοτήθηκε από τότε από το Δήμο Γουβών. Και έτσι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Στην αρχή ήταν πολύ λίγα τα ζώα, πολύ γρήγορα όμως αυξήθηκαν. Τώρα πόσα ζώα περίπου φιλοξενούνται εδώ στο καταφύγιο? Περίπου 150. Και σκυλάκια και γατάκια, τα οποία τα παίρνετε μπορεί και από νεογέννητα και μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτά που παίρνουμε έχουν κάποιο πρόβλημα, ποικίλα προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν στον δρόμο. Επομένως πρέπει να τα πάρουμε, να τα κάνουμε καλά και μετά να τους βρούμε μια υπέροχη οικογένεια για να διασφαλίσουμε το μέλλον τους και να έχουν απόλυτη ευζοία. Και όχι να πεθαίνουν στους δρόμους, αυτό το απαράδεκτο, το βάρβαρο θέαμα που βλέπουμε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε και στο ότι έχετε δώσει σε κάθε ζωάκι το όνομά του, έχει την προσωπικότητά του. Πολλές φορές σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο τα έχετε βρει τα σκυλάκια και τα γατάκια. Ναι, πολλοί είναι οι τρόποι και τα κριτήρια για να δώσουμε ένα όνομα. Ο τρόπος και η συγκυρία που το βρήκαμε, το χρώμα, ο χαρακτήρας του, η ανταπόκριση που έχει. Όλα αυτά μας οδηγούν και λέμε αυτός θα είναι ο φίβος, παραδείγματος χάρη. Αυτή θα είναι η ρέα, η βελούδα. Εδώ κάποιος που εκδηλώνει ενδιαφέρον για να έρθει να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Εσείς προσωπικά κάνετε κουβέντα μαζί του, μπορεί να έρθει και 2 και 3 φορές σε περίπτωση που ενδιαφέρεται. Ασφαλώς, βασική προϋπόθεση είναι να κουβεντιάσουμε. Και αν η οικογένεια τηρεί τις προϋποθέσεις για να έχει το ζωάκι μία ζωή μέχρι όσο ζήσει, τότε βεβαίως πρέπει να το πάρει. Εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, πρέπει να κάνουμε κουβέντα, να τη βοηθήσουμε να αποκτήσει αυτό που δεν έχει τώρα, για αργότερα. Μπορεί λοιπόν να απευθυνθεί σε εσάς και κάποιος ο οποίος δεν έχει υιοθετήσει ξανά ζωάκι, αλλά έχει πολύ αγάπη, θέλει να δώσει αγάπη, έχει το κατάλληλο περιβάλλον για να μεγαλώσει το σκυλάκι ή το γατάκι, οπότε εσείς θα του μάθετε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το πώς μπορεί να το φροντίσει. Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Πρέπει να τη βοηθήσουμε, να του πούμε πράγματα και να καθοδηγήσουμε το άτομο αυτό, το οποίο σίγουρα έχει αισθήματα, αλλά αυτά τα αισθήματα θα πρέπει να τα καλλιεργήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να αντέξει να έχει το ζώο. Για όσα χρόνια ζήσει το ζώο, καταλάβατε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι όχι μόνο από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό απευθύνονται σε εσάς με σκοπό να υιοθετήσουν ένα ζωάκι. Το εξωτερικό απευθύνονται σε εμάς κυρίως τουρίστες, οι οποίοι βρήκαν ένα ζώο στη Χερσόνησο, στα Μάλια, στη Σταλίδα, στο Κοκκινιτοχάνι, σε τραγική κατάσταση. Και έρχονται εδώ και κλαίνε. Και τους λέμε μην κλαίτε, εφόσον έχουμε χώρο θα το πάρουμε, το κάνουμε καλά. Μην κλαίτε, δεν μας αρέσει να κλαίμε. Αντί να κλαίμε θα πρέπει να χαιρόμαστε, να το κάνουμε καλά και να του βρούμε οικογένεια. Και έχουμε βοηθήσει έτσι πάρα πολλά ζώα, αλλά και ανθρώπους που νιώθουν μετά καλά ότι έκαναν κάτι καλό, μια καλή πράξη, ας το πούμε έτσι. Αφού υιοθετήσει κάποιος ένα ζωάκι, μετά σας στέλνει φωτογραφίες, μοιράζεται μαζί σας ωραίες στιγμές από την ζωή που έχει μετά στη συνέχεια το σκυλάκι. Βεβαίως, ελέγχουμε την οικογένεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, εάν είναι εδώ εμείς, εάν είναι στο εξωτερικό άνθρωποι δικοί μας, και αν δουν ότι το ζώο δεν περνάει καλά με βάση το συμβόλαιο που υπέγραψαν, έχουμε κάθε δικαίωμα να το αφαιρέσουμε και να το δώσουμε σε μια άλλη οικογένεια. Το σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται εθελοντικά από ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν αγαθά από το ειστέρημά τους και έρχονται βεβαίως και βοηθάνε κιόλας όταν έχουν ελεύθερο χρόνο. Ναι, μπορώ να σας πω ότι αποτελεί την ακραία έκφραση εθελοντισμού. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για μία-δύο φορές και έχουν μείνει πάρα πολύ χρονικό διάστημα γιατί νιώθουν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από αυτό που κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν, κυρίως από το εξωτερικό θα σας πω. Όταν έρχονται κλαίνε με αυτό που βλέπουνε και όταν φεύγουν πάλι κλαίνε για τον αγώνα που βλέπουν ότι γίνεται και μου έχουν πει Μανώλη, το σώμα μας θα είναι στην Ολλανδία ή στη Γερμανία ή στην Αγγλία αλλά η ψυχή μας θα είναι εδώ και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον αγώνα που γίνεται εδώ και θα είμαστε πάντα κοντά σας. Εσείς τι σχεδιάζετε για το μέλλον, πώς θέλετε να βελτιώσετε και το χώρο που ο οποίος είναι ήδη προσεγμένος, το κάθε σκυλάκι και το κάθε ζωάκι έχει το χώρο του, έχει το όνομά του, έχει την προσωπικότητά του. Δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο καταφύγιο. Αν φύγω από αυτή τη ζωή, όταν φύγω θα πρέπει αυτό που θα με ανακουφίσει να έχουμε λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά. Σε όλη την επικράτεια, κανένα ζώο στο δρόμο. Όλα θα πρέπει να είναι κοντά σε οικογένειες που να τα φροντίζουν όπως τους αξίζει. Αυτό είναι για μένα ο στρατηγικός στόχος. Δεν αφοράει μόνο το καταφύγιο. Εδώ γίνεται ο αγώνας, αλλά μας αφοράει το τι γίνεται παντού. Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Διδημότειχο, στην Καλαμάτα, παντού. Εύη. Μιας και έχουμε και κάψωνα μία-δύο συμβουλές που θέλετε να μας δώσετε, ναι, και να κλείσουμε. Σε περίπτωση που βρούμε ένα ζωάκι έξω, βέβαια. Σε περίπτωση που βρείτε ένα ζωάκι που έχει ανάγκη, θα απευθυνθείτε στο καταφύγιο Γουβών. Ένα τηλέφωνο να μας δώσετε για να το ακούσουν βεβαίως. Και οι τηλεθεατές. Θα μου περιγράψετε το πρόβλημα, θα δούμε κατά πόσο έχουμε χώρο, είναι το πρώτο να έχουμε χώρο και μετά είμαστε στη διάθεση και εσάς και του ζώου να το βοηθήσουμε. Μάλιστα. Καταφύγιο Γουβών, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ευαισθησία που δείχνετε στα αδέσποτα.